καρναβάλι εν όψη που σημαίνει στην Κομοτηνή τι φέτος. Και για φέτος η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού έχει ετοιμάσει κάποιες εκδηλώσεις για να γιορτάσουμε όλοι μαζί το καρναβάλι. Οι εκδηλώσεις μας ξεκινάνε το Σάββατο στις 27 του μήνα, κάνοντας ένα πάρτι, Latin Party, στο χώρο της πολιτιστικής κίνησης για όλους τους μεγάλους συνδημότες, με ελεύθερη την είσοδο που προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει να διασκεδάσει μαζί μας. Στη συνέχεια η δεύτερη εκδήλωση είναι στις 3 του μήνα, την Τζικνοπέμπτη, όπου στην κεντρική πλατεία, όπως κάθε χρόνο, από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 περίπου το βράδυ, θα μαζευτούμε όλοι με άφθονο κρασί και σουβλάκια, με τη συμμετοχή πολλών πολιτιστικών συλλόγων της πόλης μας και φυσικά όλου του κόσμου που τον περιμένουμε να περάσει και να διασκεδάσει μαζί μας. Θα έχουμε ζωντανή μουσική και παραδοσιακή και DJ με ρυθμούς της αποκριάς. Οπότε θεωρώ ότι και αν μας βοηθήσει βέβαια και ο καιρός, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Η τρίτη μας εκδήλωση, αυτή απευθύνεται σε παιδιά. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, κάνουμε ένα μπαλδαφάν, ένα μασκέ πάρτι στο χώρο του κλειστού μας γυμναστηρίου, όπου καλούμε όλα τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου, εκεί σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, με καθηγήτρες φυσικής αγωγής. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα τα παιδιά, ντυμένα, καρναβαλάκια, με μουσική, με χορό, με παιχνίδια, με μπαλόνια, περίπου στις 2-3 ώρες, οπότε καλούμε και εδώ πάλι όλα τα παιδάκια να έρθουν να διασκεδάσουν το πρωί του Σαββάτου στις 5, από τις 11 μέχρι τη 1 και φυσικά και εδώ η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν έχουμε εισιτήριο. Και η τελευταία που είναι και πάλι απευθύνεται στα παιδιά, είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε από τις αρχές του Σεπτέμβρη με το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων. Κάναμε ένα προγραμματισμό για κάποιες δράσεις μέσα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η μία έγινε τα Χριστούγεννα, η δεύτερη είναι τώρα της αποκρίας και η τρίτη θα είναι το καλοκαίρι με αθλητικούς αγώνες. Είναι για πρώτη φορά ίσως που θα γίνει μία παρέλαση από τα παιδιά των δημοτικών σχολείων από χρειάτη και ντυμένα καρναβάλια, τα οποία θα διασχίσουν τους δρόμους της πόλης και θα καταλήξουν στην πλατεία όπου τους έχουμε εκπλήξεις. Εκεί θα τους με μουσική, με χορό, με σοκολατοπόλεμο, με καραμελοπόλεμο και πάντα με συνοδεία με κλόουν, με ανθρώπους που θα τους διασκεδάσουν και θα κλείσει έτσι στις 12 Μαρτίου, αυτό γίνεται 12 Μαρτίου το Σάββατο, το πρωί από τις 11 μέχρι τη 1 η ώρα.